Α ακούσουμε λίγο αυτό που είναι η νέα μου ανακάλυψη. Καθότι κολλητό φίλο Θεσσαλονικιώ βρέθηκε σε εκείνη τη συναυλία. Είπαμε τη Μπιλόνσε και μου στείλε 1500 βιντεάκια. Σαν να την είδα όλοι, εγώ. I wanna house you. Make you take my name. Έλα, girl power, έλα. Είναι ένα κομματάρα, sexy motherfucker. Λέει πράγματα έτσι κάπω ε, ωραία γυναικεία μέσα. Και το βασικό είναι ότι το θέμα του κομματιού είναι το, από το I feel love down summer που εγώ. Είναι από τα κομμάτια δηλαδή που όσο και να έχει διασκευαστεί κάθε διασκευή του είναι υπέροχη. Νομίζω είναι η επόμενη, είναι η καινούρια μου αιμονή αυτή. Beyoncé. Ε... α, σήμερα γεια σα. Είμαι η Μαρία Συλλομού, να από τα βασικά. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Εγώ είμαι αυτή άσπρη-άσπρη. Όλο το καλοκαίρι θα μείνω έτσι. Σήμερα μαζί μα Τι έχουμε, έχουμε φρέσντερ. Σα έχω και κρέμα και προσώπου και ματιών. Εδώ έχουμε Monster Eyes Rich. Είναι ενυδατική. Όπα. Ενυδατική κρέμα για 45 πλάς. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ είμαστε όλοι τριαντάριδε. Εν πάση περιπτώσει, για εσά εκεί έξω που είστε, 45 πλά, ε, είναι μια πάρα πολύ ενυδατική κρέμα, η οποία τώρα ειδικά το καλοκαίρι ξέρετε το δέρμα τι παθαίνει, τσότσο. Ε, και χρειάζεται συνέχεια ενυδάτωση. Παιδιά, είναι πάρα πολύ βασικό το καλοκαίρι και κρέμε συνέχεια. Κρέμε και από πάνω τα αντιλιακά. Λοιπόν, αυτή η κρέμα τωρακίζει την υγρασία με στο δέρμα και το κρατάει όλη μέρα ενυδατωμένο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Την έχω, μην νομίζετε. Αυτή φοράω. Και είναι και κρέμα ματιών, γιατί ειδικά γύρω από τα μάτια που εμφανίζονται οι πρώτε ρητίδε, είναι αντιρρητηδική πάρα πολύ καλή. Ε, είναι τα πρώτα σημάδια γύρανση. Όπω βλέπετε, δεν έχω καμία ρητίδα γύρω από τα μάτια, μόνο αυτέ τι έκφρασει που. Όταν χαμογελάς λίγο πρέπει να κάνεις μια ρητίδα για να είσαι και άνθρωπος. Πια φτάνει το πολυμπότοξ. Ε, οπότε για να μην είναι αυτές τις ψηλές, 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 είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ αυτές φοράω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τι κρατήσω και αυτές. Να το ξέρετε. Εγώ έρχομαι και παίρνω τα προϊόντα σπίτι. Να το ξέρετε. Φρέζιντερμ λοιπόν και συνεχίζουμε για το καλοκαιράκι να είμαστε ωραίοι και φρέσκοι. Να προσέχετε πάρα πολύ παιδιά το δέρμα σας το καλοκαίρι και από πάνω τα λιλιακά που είπαμε. Όλα. Όλα. Είναι πρώτος λόγος γύρανσης είναι η φωτογύρανση δεν είναι από τους πρώτους λόγους. Έτσι νομίζω ότι είναι ο πρώτο ή ο δεύτερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερο. Εντάξει, και τα χρόνια που περνάνε για κάποιου άλλου. Γιατί εδώ πέρα εμεί έχουμε αποφασίσει να γερνάμε με τούτα και με εκείνα, το κρατάμε σε, μια, σε ένα επίπεδο. Ε, θα ξεκινήσω έτσι κάπω δυναμικά. Πείτε μου τα νέα σα. Πήγατε πουθενά, είδατε τίποτα, κάνατε τίποτα συνταρακτικό. Ωραία, μπράβο. Και εγώ. Εγώ, το μπαλκόνι μου είναι το πιο συνταρακτικό πράγμα αυτή την περίοδο. Που έχω να λέω και να βγάζω ένα εκατομμύριο stories. Πια θα να με βλέπουν, να βλέπω τον. Θερμαϊκό. Ήθελα πάρα πολύ ένα βαλκόνι τέτοιο. Και για δύο μήνε έτσι το έχω. Και πολύ χαίρομαι. Έχω χαρεί πάρα πολύ με τη Θεσσαλονίκη. Εγώ νιώθω Θεσσαλονικιά στη βάση μου. Δηλαδή φέτο ούτε το πράιντι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ούτε color day μπόρεσα, κάτι αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη. Όλα αντίστοιχα. Εγώ θα τα ζήσω εκεί φέτο. Είναι μια καινούργια εποχή. Και προχωράω και ξεκινάω. Η ζωή μετά γίνει ζωή. Δεν μπορεί να διαβάσει κοπέλα. γυναίκα. Η γυναίκα με τα χίλια πρόσωπα. Yeah. Subscribe, είπε. Το θυμήθηκε τώρα έτσι στα τελειώματα. Subscribe, παιδιά μου, να τη κάνουμε λίγο το χατήρι τη κοπελιά. Αυτό είναι νουβέλα. Θα δούμε τώρα. Η γυναίκα με τα χίλια πρόσωπα ή η γυναίκα που αναζητά τη δική τη ευτυχία. Νουβέλα. Μαρία τη καρδιά μου. Σου γράφω αυτό το γράμμα με την ελπίδα να με βγάλει από το αδιέξοδο που ζω όλο μόναχη τα τελευταία τρία χρόνια. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατό πιο περιεκτική και κατατοπιστική γίνεται. Παρακαλώ, κρατηθεί η ανωνυμία μου κτλ. Είμαι γυναίκα 30 ετών. Έχω ένα υπέροχο σύντροφο με τον οποίο έχω δεσμό εδώ και 8 χρόνια και του τελευταίου 11 μήνε έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο τη σχέση, το οποίο εσύ και φυσικά εννοώ το δεσμό του γάμου. Εντάξει, να πεθάνουμε, αλλά Με φίλοι. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα πρέπει να σου αναφέρω για μένα είναι ότι είμαι μητέρα ενό πανέμορφου παιδιού ηλικία 7 ετών, το οποίο αποκτήσαμε με το σύζυγό μου στον 1,5 χρόνο σχέσει όταν ήμασταν 23 χρονών για σπουδέ. Όπω ρε παιδιά, τόσο νωρί κι εσεί. Αυτά που θα μοιραστώ μαζί σου να ξέρει δεν τα έχω μοιραστεί με κανέναν. σα ίσα που μπορώ να τα συζητήσω με τον ίδιο μου εαυτό. Εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσω. Και πρώτο κεφάλαιο. Εγώ. Καλή είναι όντω νοβέλα, Καθίστε, παιδιά. Πριν ξεκινήσω να σου αναλύω τα ψυχά μου, χρειάζεται να σου σκιαγραφίσω λίγο από το ποια είμαι. Λοιπόν, είμαι μια γυναίκα πολύ δυναμική και συνάμα, με συνάμα πολλέ αδυναμίε σαν χαρακτήρα. Εγωίστρια με πολύ αυτοπεποίθηση, απαιτητική και εξωστρεφή. Φλογερή και παθιάρα, όπω με αποκαλούν οι φίλε μου, με έντονη γοητεία προ το αντρικό φίλο και με μεγάλο ταλέντο στο φλερτ. Γενικά ήμουν και είμαι μια γυναίκα που θέλει να δράξει τη ζωή με κάθε τρόπο να τη ρουφήξει και να μην μείνει ούτε μία σταγόνα τη ανεκμετάλλευτη. Μέχρι τα 23, πριν το σύζυγό μου δηλαδή, είχα πάρα πολλέ νοημίε και μια σχέση δύο χρόνων, πολλέ περιπέτειε με διάφορου, όχι όμω ολοκληρωμένε, μια και για μένα το κομμάτι σεξ είναι κάτι σαν να σου δίνω τον εαυτό μου και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κοπιάσει πολύ για να σου το δώσω. Επίση, αξίζει να μοιραστώ μαζί σου ότι σε προηγούμενε σχέσει μου, περιστασιακέ ή μη, υπήρξε άπιστη και δεν εννοώ στην πράξη, αλλά κυρίω εγκεφαλικά άπιστη, καθώ έξι έχω κάνει μόνο με τρει. Συμπεριλαμβανομένου και του συζύγου μου. Τέλο, αναφέρω ότι το απαγορευμένο πάντα με και με εγωίτευε. Βαριόμουν ανέκαθεν εύκολα και εγωιτευόμουν πάντα από το καινούριο άπια στο στόχο. Πρώτη φαν του Παπακαλιάτη. <laughs> Φίλη μου η κοπέλα, πολύ. Δεύτερο κεφάλαιο, σύζυγο. Με το σύζυγό μου, όταν πρωτογνωριστήκαμε, ήταν όλα μαγικά. Ήταν ένα έρωτα βγαλμένο από παραμύθι. Η διεκδίκησή του, η άβρα του, η αντρίλα του, όλα του ήταν ιδανικά για μένα. Ήταν ένα έρωτα γεμάτο πάθο, ένταση, φλόγα με απίστευτη χημεία και δέσιμο στο σεξ. Κουμπόσαμε ένα στο σώμα του άλλου και όχι μόνο από την πρώτη φορά να σημειωθεί ότι ήταν ο τρίτο άντρα που είχα σεξουαλική επαφή. Όλα αυτά εννοείται ότι συνοδεύονταν και με ζήλια, τοξικότητα και όλα αυτά που παθαίνουν τα ερωτευμένα ζευγάρια στην ηλικία των 23, σε φυσιολογικά πλαίσια πάντα. Αλλά στη θέση μου, λογικά με όλα αυτά που έχω, αν τα είχε, θα ήταν. Τρι... Άλλη στη θέση μου, με όλα αυτά που έχω, αν τα είχε, θα ήταν τρισευτυχισμένη και μερικέ φορέ νιώθω πολύ ευλογημένη, έχοντα όμω και κάποιε ώρε που όλο αυτό σε συνδυασμό με οικογένεια, ευθύνε, γάμου, παιδιά, με υπνίγια, φόρητα και κάπου εδώ νιώθω αχάριστη και λίγη. Όταν λοιπόν γίναμε γονεί, κάπου χάθηκαν οι ισορροπίε στη σχέση μα σαν ζευγάρι. Αυτό φουλ υπεύθυνο για την ηλικία του, αντάξιο των προσδοκιών μου και με το παραπάνω, αφού από την πρώτη στιγμή ανέλαβε τα πάντα για να μπορεί η οικογένειά μα να σταθεί με αξιοπρέπεια στη ζωή. Πολύ προστατευτικό με το παιδάκι μα, αλλά τόσο που όλη του η ενέργεια και η σημασία πήγαινε εκεί. Είχαν προκύψει πολλοί καυγάδε κατά καιρού του τύπου για μένα, δεν σε βλέπω, πω παλιά μιζεριάσαμε, μου λείπει τρέλα μα και άλλα πολλά. Αυτό από την άλλη να μου λέει ότι δεν βγαίνουμε οικονομικά για να κάνουμε τέτοια ζωή που θέλει. Έχουμε ένα παιδί το οποίο πρέπει να μεγαλώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα κτλ. Όλε αυτέ οι συζητήσει και οι προσπάθειε καταβάλλονταν κυρίω από μένα γιατί εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένη με τα δεδομένα μα. Αυτό απολάμβανε την οικογενειακή ζωή και συνεχίζει να την απολαμβάνει εκτό όταν εγώ ξεφεύγω με διάφορε εκρήξει παραπώνων και τοξικότητα. Κάπου εδώ να αναφέρω ότι εκφράζομαι έντονα και επιβλητικά στα θέλω μου και δεν κάνω εκπτώσει ό,τι αφορά το κομμάτι τη ζωή μου το ερωτικό. Επιπλέον, σα ζευγάρι σε ενημερώνει για πληρικό να το έχουμε τον κύκλο μα και πολύ συχνά βγαίνουμε με φίλου κλπ. Στο κομμάτι μόνοι μα λίγο το παραμελούμε. Να. Μετά λοιπόν από όλε αυτέ τι συζητήσει, τίποτα δεν διορθωνόταν. Αντιθέτω, το πράγμα όλο χειροτέρευε εκτό από το σεξ, το οποίο πάντα μα ικανοποιούσε με κάποιο τρόπο. Σίγουρα όμω και αυτό με τη σειρά του κατά καιρούς, δεν το ανεζητούσα όπω άλλοτε. Στη σχέση με τον σύζυγό μου και για πέντε ολόκληρα χρόνια δεν υπήρξα άπιστη, γιατί είχα αποφασίσει ότι αυτό ο άντρα αξίζει την ειλικρίνη και την πίστη μου, μια και είναι τόσο όμορφο μέσα και έξω, ευγενική παρουσία, τέλειο στο κρεβάτι και ο καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχει το παιδί μου. Απλώ πάντα οι δικέ μου ανάγκε για εκείνον ήταν ανώριμε και επιπόλαιε. Να επισημώνω ότι ο σύζυγό μου είναι απόλυτο στο θέμα απιστία και δεν συγχωρεί τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Έχει αρχίσει να με ανησυχεί όμω τώρα. Τρίτο κεφάλαιο, αυτό. Να το. Πάρε να έχει. Μια γυναίκα λοιπόν σαν εμένα με όλα αυτά που προανέφερα αντιλαμβάνει ότι σε κάποια φάση της ζωής της όλο αυτό θα την έκανε να αντιδράσει και να αποζητήσει το κάτι διαφορετικό που θα την έβγαζε από αυτή τη σταθερότητα και μονιμότητα ή αλλιώς τη βαρετή ζωή που είχε διαμορφωθεί χάρη του παιδιού της και όχι μόνο. Όταν λοιπόν πριν τρία χρόνια περίπου φτάσαμε στο σημείο να καυγατήσουμε με τον σύζυγό μου για τα ίδια άλλα θέματά μας γνώρισα αυτόν, ας τον πούμε χ τον Χ τον γνώρισα κατά τη διάρκεια ενό εν ώρα διαλύματο. Όταν βγαίναμε διάλειμμα εκτό τη κάναμε διάφορε συζητήσει με κάποια άτομα, από εκεί συμπεριλαμβανομένου και του χ. Ενώ αυτό γνώριζε ότι είμαι σε σχέση με παιδί, τον έπιασε να με κοιτάζει περίεργα, ερωτικά περίεργα. Αυτό ήταν αρκετό για να ξυπνήσει όλε μου τι αισθήσει και τι επιθυμίε για νέε εμπειρίε και πάθη. Εμφανισιακά τίποτα το ιδιαίτερο, μέτριο θα τον πει και λογικά να ήμουν ελεύθερη μπορεί και να μην έδινε ευκαιρία, δεν είμαι σίγουρη. Τώρα ξεκινάει το όλο θέμα. Μετά από έντονο φλερ μηνών, κατά τη διάρκεια του σεμινερίου, καταλήξαμε να επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων για το επόμενο διάστημα. Υπήρξαν κάποιε συναντήσει, οι οποίε δεν έγινε απολύτω τίποτα, γιατί εγώ δεν ένιωθα έτοιμη να προδώσω το σύζυγό μου, αν και όπω καλά λε, το κέρατο δεν είναι η πράξη, είναι και η ένοχη σκέψη. Εν πάση περιπτώσει, τον πρώτο 1,5 χρόνο ήμασταν on and off με απίστευτη επικοινωνιακή χημεία και μόνο. 1,5 χρόνο. Έντονη διεκδίκηση από μέρου του, χωρί πίεση και με πολύ ερωτική εγκεφαλική διάθεση, πίεση όμω. Για Τίποτα πέρα από το να του δίνω την ερωτική σημασία που ήθελε πίσω από μια οθόνη. Στου τρει μήνε νοημία έμαθα κιόλα ότι είναι σε σχέση εδώ και δύο χρόνια και ενώ στην αρχή εγώ έξαλλη μετά όταν το καλοσκέφτηκα, αυτό είπα δεν είναι και τόσο κακό, αφού δεν θα μπορούσε να πει οτιδήποτε για μα, καθώ έτσι θα ρίσκαρε και τη δική του σχέση. Έτσι άφησε τα πράγματα να προχωρήσουν ω έχουν. Το πώ εξελίχθηκε το όλο ζήτημα ήταν κάπω έτσι. Τηλέφωνα βιντεοκλήση, ερωτικέ εκ... εκφάνσει με πολύ έντονε επιθυμίε σεξουαλικής... σεξουαλικέ, ερωτική διέγερση, όλα όμω εγκεφαλικά και πίσω από μια οθόνη. Υπήρξε πολλέ φορέ προσπάθεια από μέρου του για cyber την οποία με τον καιρό κατάφερε και όχι αμέσω, αναλόγω με τι δικέ μου ρέξει συνήθω. Μάλιστα. Στην αρχή, εγώ το έβλεπα ω μια εμπειρία η οποία θα λήξει ανέμακτα σε λίγο καιρό. Καθότι δεν σκόπευα σε καμία περίπτωση να αφήσω τον σύζυγό μου και την οικογένειά μα, γιατί τον αγαπάω, τον θέλω, τον θαυμάζω και θεωρώ ότι ενώ έχουμε πολλέ διαφορέ σε θέματα ζωή και αναγκών, στο κομμάτι σεξ δεν θα βάλω καλύτερο και εννοείται δεν θα τον αφήσω σε άλλη. Εγωίστρια σε όλα μου. Ο τρόπο όμω που με προσέγγιζε και το ερωτικό παιχνίδι που μου πρόσφερε και με κέρδιζε καθημερινώ. Περιτώ να πω ότι από το πόσο χημία εγκεφαλική είχαμε, λόγω αποθυμένου επειδή δεν το είχαμε ο ένα τον άλλον, πολλέ φορέ μα έπιανε λεγόμενη καύλα επί ώρες να συζητάμε επί τούτου και να περιμένουμε ο ένα τον άλλον, ειδικά αυτό, να κάνουμε έστω και τηλεφωνικά. Γενικά το έβγαζε το λάδι σε αυτό το κομμάτι, τον δυσκόλευα και γιατί γούσταρα, αλλά και από τύψεις, μετά από ένα σημείο, βέβαια οι τύψει δεν υπήρχαν καν, ακόμα και αυτό έγινε συνήθεια. Βεβαιότατα, Κατά καιρού υπήρχαν συγκρούσει, καυγάδε αναμεταξύ μα για διάφορε συμπεριφορέ. Χανόμασταν, αλλά εν τέλει πάντα γυρίζαμε ο ένα πίσω στον άλλον. Μέσα από αυτή τη σχέση γνώρισα μια άλλη πτυχή του εαυτού μου. Μου ξύπνησε απίστευτε ερωτικέ αισθήσει και αυτό μάλιστα λειτουργούσε και αφροδισιακά με το σύζυγο. Το σεξ με τα τελευταία τρία χρόνια πήγε σε άλλο level μέσα από αυτή τη διέγερση που μου προκαλούσε το όλο θέμα με τον Χ. Στον 1,5 χρόνο καταφέραμε να συναντηθούμε μετά από δύο μέρε σταμάτη τηλεφωνική κάβλα γιατί δεν αντέχαμε άλλο χωρί σαρκική επαφή. Όταν εγώ ε, είχα πάει διήμερο με τις φίλες μου καλοκαίρι, χωρί να το ξέρει κάποια, στι τρει τα ξημερώματα έφυγα κρυφά για να βρεθούμε και ήταν η πρώτη φορά που έγινε σε επαφή. Εγώ είχα πολλέ τύψει και κρατούσα αρκετέ πισινέ μέχρι και πρότινο. Γι' αυτό και δεν συνεχίστηκε η ολοκλήρωση τη πράξη. Μείναμε μόνο στα προκαταρτικά. Εδώ αξίζει να επισημάνω ότι το πέος του ήταν αρκετά μικρό. Παρόλο που δεν έχω και τι φοβερέ εμπειρίε, ήταν αισθητή η διαφορά σε σχέση με όσα είδα. Και εκεί σύνδεσα το κομμάτι του ότι δεν επιθύω και γενικώ το από κοντά, ενώ υπήρχε τόσο συνέστημα, ίσω από ανασφαλειά του. Τέλο πάντων, εγώ δεν ξενερώσα από αυτό. Μετά από τη συνάντηση, υπήρξε μεγάλη επιβεβαίωση από μεριά του ω προ τα συναισθήματά του για μένα και εγώ το απαλάμβανα. Ξέχασα να σου αναφέρω ότι οι δουλειέ μα ήταν κοινέ και δυστυχώ είχαμε ένα κοινό σημείο αναφορά όπου συχνά πυκνά συναντιόμασταν με κόσμο σε κοινό χώρο. Πόσο κοντεύω καιρό για το γάμο μου, Α, δεν ήταν παντρεμένη ακόμη κοπέλα. Αυτό απομακρυνόταν μέχρι που σε κάποια φάση χάθηκε εντελώ. Εγώ εν ώψη αυτού του γεγονότο δεν τον κυνήγησα και θεώρησα σωστό πω όπω τελειώσει, ε, αν και μου έλειπε πολύ και πληγώθηκα με αυτή την εξέλιξη. Ήθελα όμω να ζήσω στο γάμο μου όπω του άρμοζε και όπω άκουζε του σύζυγου μου. Αυτό ενώ, επειδή ε, ε, επει ο μήνε δεν είχαμε επικοινωνία, μια εβδομάδα πριν το γάμο, μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μια καρδιά. Δεν απάντησα. Όταν έγινε ο γάμο την επόμενη μέρα, μου έστειλε ευχέ και ότι χάρηκε που με γνώρισε και τέτοιε παπαριέ. Πάλι δεν απάντησα. Μη στα πολυλογώ, με τη νέα σεζόν ξεκινήσαμε δουλειά και εγώ πλέον παντρεμένη. Αρκετά χαρούμενη, αλλά καμία ιδιαίτερη αλλαγή στο πώ ένιωθα μέσα μου. Το έζησα όμω φούλε εκείνη τη μέρα, χωρί τύψει, χωρί τίποτα. Όταν λοιπόν με είδε στον κοινό χώρο εργασία μα, μου ξαναέστειλε ότι δεν μπορεί να μην μιλάμε καθόλου και α είναι να λέμε δύο κουβέντε και τέτοια. Εγώ του είπα με τη σειρά μου ότι νιώθω ότι με το λίγο που θα μιλήσουμε θα ξεκινήσουμε τα ίδια και τελικά ναι, είχα δίκιο. Έντεκα μήνε μετά το γάμο μου, πλην, πλην τον τελευταίο, καθημερινή επαφή, κρυφέ συναντήσει περίπου έξι-εφτά φορέ όσο μα το επέτρεπαν οι συνθήκε τη ζωή μα. Γεμάτε πάθο, πολλή έκφραση, συνεκτιμάτων έναν των άλλων, χωρί να γίνεται η ολοκλήρωση τη πράξη. Από καθαρά δική μου επιλογή. Εμένα με προβλημάτισαν δύο ζητήματα. Ένα, αν γίνει πράξη, πώ θα εξελιχθεί το όλο θέμα μετά από αυτό και πώ θα είμαι στο γάμο μου. Και δύο, αν αξίζει να το κάνω γιατί είχε και τη σχέση του και επιπλέον ήταν αρκετά μικρό και δεν με ενθουσίαζε στο από κοντά. Σαν σκέψη όμω, τρελενό μου στην ιδέα μαζί του γιατί από την τόση φαντασίωση είχε γίνει σαν την αιμονή. Και εννοείται είχε, ένα τεράστιο, είχε γίνει τεράστιο στο μυαλό μου. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν στιγμέ που τον ένιωθα προβληματισμένο όχι τόσο για εμά γενικώ, με τη ζωή του. Μια μέρα λοιπόν όταν ήμασταν δουλειά σε διαφορετικά κτίρια. Ξεκινήσαμε τα δικά μα να συνομιλούμε μέσω μηνυμάτων πρόστιχα, με απότερο σκοπό την κορύφωση. Ήταν τόσο έντονη η επιθυμία που επί 7 ώρε μα κρατούσε η κάβλα. Θέλαμε να βρεθούμε με το που τελείωνε η δουλειά για να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε να ηρεμήσουμε. Τόσο πολύ το θέλαμε που εκείνη τη μέρα δεν αντιστάθηκα και έγινε πράξη. Επιτέλου. Αν με ρωτά, δεν κατάλαβα και πολύ τι έγινε. Γιατί το τόσο έντονα και γρήγορα έγιναν όλα 10 λεπτά διήρκεια η πράξη. Μετά από αυτό συνεχίσαμε να μιλάμε. Όμω αυτό ήταν αρκετά κουμπωμένο. Και όταν με ρώτησε πώ ήταν, του είπε ότι εγώ δεν έφτασα σε οργασμό και ότι δεν μου ήταν αρκε... αρκετό, αλλά το τον θέλω. Δεν ξέρω πώ το πήρε αυτό το θέμα. Τι επόμενε μέρε, κανονική επαφή, όπω πάντα. Ήταν λίγο πιεσμένο από τη δουλειά, αλλά όλα καλά. Μια μέρα, κάτι μου είπε, ότι είναι λίγο στον κόσμο του. Εγώ το πήρα. Εγώ τα πήρα και για 5-6 μέρε δεν απαντούσα στα μηνύματά του. Δύο-τρία μηνύματα, μην φανταστεί τίποτα φοβερό. Όταν τον είδα στο κοινό χώρο εργασία, τον είδα αλλιώ, με άλλο βλέμμα, σαν να ήταν άλλο. Εκείνη τη στιγμή του έστειλα μήνυμα και αυτό απευθεία με πήρε τηλέφωνο, μιλούσαμε για περίπου μία ώρα. Μου είπε ότι τον πήραξε που χάθηκα πάλι και δεν απαντούσε. Περνάει δύσκολη φάση, δεν ξέρει τι του γίνεται. Εγώ του είπα, μου έλειψε και επειδή σε είδα κάπω θέλω να μιλήσουμε. Μου είπε καλά, έκανε, με ρώτησε πω Θέλει να πάει το πράγμα, του είπα: Εγώ θέλω να το ζήσω. Και όπω βγει, απλά σίγουρα θα είμαστε σε άλλη βάση σχέση, δεν θα είναι εντελώ στο φλου. Αυτό μου είπε ότι το μεταξύ μα είναι τέλειο, ολόσωστο. Αν δεν ήταν τέτοιε συνθήκε, παιδί-σύζυγο. Ό,τι με θέλει, ό,τι με τη σχέση του δεν περνάει καλά τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρει αν ευθύνομαι εγώ για το πρόβλημα. Εγώ με τη σειρά μου του είπα: ότι Πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα σου. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Και κλείσαμε. Μετά καμία επικοινωνία για δύο μέρε και εγώ επειδή χαλάστηκα, του έστειλα. Γενικά δεν τον έψαχνα από το εγώ. Και του είπα ότι νιώθω πληγωμένη με αυτά που είπαμε και η απάντησή του ήταν: Δεν πρέπει να είσαι, γιατί εγώ σε θέλω. Απλώ είναι όλα μαζί και πρέπει να τα βάλω σε σειρά να δω τι θέλω εγώ, γιατί νιώθω ότι βάζω πάνω από μένα όλου. Φοβάμαι τη συνέχεια μα και να μην σε πληγώσω, γιατί εγώ δεν έχω διαμορφώσει τη ζωή μου, ενώ συνέχεια στη δική σου. Εγώ του είπα: Μην αγχώνεσαι, θα βρω την άκρη μου και στη τελική, αν θέλω να πληγωθώ, μεγάλη με μπορώ να αποφασίσω για μένα. Μου είπα, αν βρω άλλη, να... αν κάνω παιδί με άλλη, πώ θα το, πώς θα το πάρει και τα λοιπά. Α, εγώ του είπα, κανονικά στη φάση που είμαστε, δεν έπρεπε να σκέφτεται αυτό, αλλά πώ να το ζητήσει και να, κάνεις, να τα, να τα κάνεις κάνει όλα πουτάνα για μένα, όπω λε και εσύ. Αλλά προφανώ έπεσα στην περίπτωση άντρα κότα, ενώ επί τρία χρόνια με είχε τρελάνει από το πόσο πολύ το ήθελε, τώρα τον έπιασαν οι ενδιασμοί. Αυτό μου είπε: Δεν είμαι καλά. Εγώ του είπα: Φτάνει με αυτή την καραμέλα. Κάτσε, ξεκαθάρισε πώ νιώθει. Κάπω έτσι κλείσαμε το τηλέφωνο. Τέταρτο μέρο, σήμερα. Εδώ και ένα μήνα είμαστε στάσιμοι. Τον βλέπω στο κοινό χώρο εργασία μα και όχι τόσο κάθε μέρα. Και σήμερα περνούσα από δίπλα μου, με χαιρέτησε τυπικά στον κόσμο του και το πιαστοτιάζει στο περασμά του. Το ίδιο βράδυ μου έστειλε ότι λείπω από τη ζωή του και το απάντησα και εσύ λείπεις, και δεν συζητήθηκε τίποτα παραιτέρω το πώ νιώθω εγώ. Χάλια, χάλια, χάλια. Το σκέφτομαι συνέχεια, δεν ξέρω αν είμαι χάλια επειδή μου λείπει πολύ από την καθημερινότητά μου και όλη τη διεκδίκησή του, ή αν επειδή μετά που έδωσα την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο και δεν να εκμεταλλεύτηκε όπω ήθελα. Δεν ξέρω αν ο εγωισμό μου είναι αυτό που πληγώθηκε παραπάνω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ποτέ δεν ένιωσα ότι θα παρατούσα όλα αυτά που έχω για εκείνον. Δεν μου το ζήτησε και ποτέ δεν το ένιωσα και ποτέ νομίζω δεν θα το έκανα. Γενικά δεν ξέρω πώ να το διαχειριστώ για να καταλάβω και τι γίνεται μέσα μου. Απ' τη μία σκέφτομαι ότι αν ήμουν τρελή για εκείνον θα ήθελα να τα διαλύσω όλα και δεν θέλω αυτό. Απ' την άλλη, δεν μου αρκούσε και έτσι όπω ήμασταν. Εννοείται ότι όλο αυτό με προβληματίζει για την πορεία του γάμου μου. Δεν ξέρω, σώζεται κάτι από αυτά. Βοήθησε μέσα, παρακαλώ. Δεν έχω σε ποιον να μιλήσω και τι να του πω. Και ποιο θα καταλάβει το πώ αισθάνομαι. Σίγουρα δεν ήθελα να τελειώσει έτσι. Και ακόμα δεν θέλω να τελειώσει. Το μόνο σίγουρα είναι τον... ότι έπεσα στην περίπτωση άντρα σκοτά. Απ' την άλλη, σκέφτομαι, μήπω και έχει δίκιο. Και είναι καλύτερα να τελειώσουμε τώρα πριν παραπάει το πράγμα. Το ξέρω ότι το... τα θέλω όλα δικά μου, απλώ δεν ξέρω πώ να τα ξεκαθαρίσω, ειδικά το μέσα μου. Ιστερόγραφο 1. Ήθελε να δει και μια γυναίκα που να κάνει ό,τι κάνουν οι άντρε. Πάρτι. Αχ, έχω πολλά τέτοια. Μπράβο μα. Ιστερόγραφο <clears throat> 2. Όταν είμαι καλά με τον Χ, είμαι πολύ καλά και γενικώ στην ψυχολογία μου και με τον σύζυγό μου. Πηρεάζει πολύ την ψυχοσύνθεση μου. Στερόγραφο 3. Δεν το έχω μοιραστεί με κανένα γιατί δεν θέλω να θίξω τη σχέση με τον σύζυγό μου. Αλλά και τον ίδιο τον σύζυγό μου, όχι τόσο για μένα την ίδια. Περιμένω δική σου προσέγγιση, τη δική σου σύμβουλη με μεγάλη ανυπομονησία. Είμαι σίγουρη θα το διαβάσει γιατί είσαι καλύτερη σε αυτά. Ανυπομονώ να σε ακούσω. Μια Πάριαν Τεργάπα, Ντορνίση, θαυμάστε. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Παιδιά, ένα μικρό βίπερ Νόρα διαβάστηκε σήμερα. Κανονικό βιβλίο, έτσι, όλο το ερωτικό, μόνο το θεληματικό πηγούνι έλυε από όλο αυτό το πράγμα. Αχ κορίτσι μου Το διάβασα αρκετά προσεκτικά Είναι πάρα πολύ μεγάλο Μπορεί να αφήσω κάτι έξω δεν ξέρω Βοήθεια με λεπτομέρειες Αυτό που θέλω να καταλάβω Είναι πόσα χρόνια είσαι με τον άντρα σου 8 χρόνια Τους τελευταίους 11 μήνες Τον τελευταίο χρόνο έχεις παντρευτεί Τους υπόλοιπα Και έχεις κάνει και ένα παιδί 7 χρονών Το οποίο το έκανες τον πρώτο χρόνο Τρία χρόνια είναι αυτή η συνθήκη. Νιώθω ότι είναι δύο χρόνια. Ή... ή όχι, όχι, έχω κάνει λάθο. Εκεί είμαστε γύρω στα δυόμιση χρόνια, κάτι, ε. Από τα 7 χρόνια, 8 χρόνια σχέσεις, τα τρία είσαι σε παράλληλη σχέση. Καταλαβαίνω όλο αυτό που λες για το ανικανοποιείται το δικό σου, το ψάξιμο το δικό σου, ότι δεν είσαι απόλυτα ευχαριστημένη. Ενώ θα έπρεπε να είσαι, γιατί ο άνθρωπο παρουσιάζεται, μου τον παρουσιάζει στην τέλεια περίπτωση άνθρωπου, ο οποίο έχει λίγο κολοκάτσι. Χωρί αυτό να σημαίνει όμω ότι έχει φτύσει το σεξ σα, γιατί κάνετε σεξ και κάνετε και ωραίο σεξ. Ε, <κυρίζει> είναι καλό πατέρα, είναι καλό σύντροφο. Απλά θε κάποια πραγματάκια. Γιατί βέβαια είναι και το νερό τη ηλικία. Είσαι ακόμη 30 χρονών, δηλαδή. Είσαι 30. Ναι, 23 χρόνια έκανε ε, 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 το παιδί σου. Το κάνει πολύ μικρή. Οπότε είναι λογικό να έχει απαιτήσει γιατί δεν έχει ζήσει τη ζωή σου όπω θα έπρεπε. Δηλαδή, αυτά τα χρόνια, τα 23 με 30, υποτίθεται ότι είναι η φάση σχέσει, τρέλε, ταξίδια, πράγματα. Εσύ. Κάπω ντάντεβε. Είσαι μανούλα. Και έχει και τη δουλειά σου. Δηλαδή, είσαι πολύ ολοκληρωμένη γυναίκα μέχρι τα 30 σου, α πούμε. Έχει κάνει αυτά. Τα που θα έπρεπε να έχει κάνει μια γυναίκα. Κάνει. Με το εν πάση περιπτώσει, τα έχει κάνει από έρωτα. Πολύ ωραία, μπράβο σου. Εγώ δεν καταλαβαίνω εσύ τι ήθελε. Δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια συζήτησή σας που του ζήταγες αυτού νου να κάνει το επόμενο βήμα, του ζήταγες, έτσι ένιωσα, ότι όχι απαιτούσε ακριβώς, αλλά τι κάνεις, τι κάνεις. Όταν υπάρχει αυτό, το έχω... <laughs> έχω... μια παρόμοια περίπτωση που έρχεται στο νου, όταν είναι δύο άνθρωποι και έχουν φάει ντάγκ που λέμε, εκεί πάει που πουτάνα. Αν έχει φάει ντάγκ, είτε έχει γάμο, είτε έχει παιδί, είτε έχει οτιδήποτε. Ε, και είναι πραγματικό έρωτα. Είναι απόλυτο έρωτα. Τα διαλύει όλα. Εδώ ο τύπο δεν διαλύει τίποτα από ανασφάλεια. Δεν είναι ακριβώ ότι είναι κότα. Γιατί εσύ δεν είσαι διατεθειμένη να χωρίσει. Αυτό να χωρίσει γιατί. Να χωρίσει για να. Να ζει το δράμα μαζί σου, γιατί εσύ δεν θα χωρίσεις. Είσαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι. Δεν θες να αφήσει τον άντρα σου, το παιδί σου, τον αγαπάς και τα λοιπά. Πρόσεχε τώρα. Έχετε ερωτικές σχέσεις. Δεν είναι ότι είναι ένας πεθαμένος γάμος. Δεν είναι ότι ο γάμος σου, α, δεν θέλω να τον βλέπω, τον βαριέμαι εντάξει τον αγαπάω όμορφο, τον καημένο. Δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ο γάμος σου. Είναι λειτουργικό. Θα κάνετε σεξ και καλά κιόλα θα κάνετε σεξ. Και μάλιστα έχει πάρει τα πάνω σου από την κάβλα που σου δίνει ο άλλο και πα και κάνει τρελό σεξ με τον άντρα σου. Οπότε εδώ, εμένα μου είναι πολύ ξεκάθαρο ότι είναι στεραστέ και θα πρέπει να μείνει σε αυτή τη σφαίρα. Εραστέ. Τι ζητά παραπάνω. Γιατί νιώθω ότι απαιτεί κάτι παραπάνω από αυτόν, το οποίο όμω εσύ δεν είσαι διατεθειμένη να το δώσει. Πρόσεχε τώρα. Κάνετε μια γνωριμία, η οποία βρίσκεστε τυπικά στα γραφεία και στα τέτοια και όλο το άλλο είναι μέσα. Έχετε χτίσει στο κεφάλι σα, είναι όλο εγκεφαλικό. Είναι όλο εγκεφαλικό. Μια κλα... κάβλα αδιανόητη. Η οποία σε κρατάει σε εγρήγορση και τρίβεσαι στους τοίχου, α πούμε. Το κρατά γιατί είσαι τέτοιο τύπο, ότι όχι, θα το κρατήσω. Και είμαι και εγώ πολύ υπέρ αυτού. Κράτα όσο μπορεί. Εδώ του κράτησε, δηλαδή. Το έχει κρατήσει δύο χρόνια. Πώ το κράτησε το κορίτσι, α πούμε, μέχρι να καταφέρετε να κάνετε σεξ που τελικά. Πρόσεξε να δει. Υπάρχει μια χρυσή τομή. Υπάρχει μια ισορροπία στο πόσο θα κρατήσω το πριν. Πόσο να κρατήσει αυτή υπέρτατη κάβλα. Είμαι πολύ υπέρ του να. <Στρετσάρω>, στρετσάρω όλη αυτή την κατάσταση. Σου στέλνω, μου στέλνει cyber sex, ξέρω εγώ σε θέλω. Ε, chatting ξέρω εγώ και τα λοιπά, sexting και όλα αυτά. Οκ. Okay. Okay. Και από κοντά θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Ε, και όχι από μακριά, χωρί να κάνετε σεξ. Που ειχατε βρεθει βρεθεί 5-6 φορέ, α πούμε. Το τράβηξε παραπάνω όπως έπρεπε. Δηλαδή υπάρχει ρυθμολογία στα πράγματα, έτσι όπως λέμε και στο θέατρο. Δηλαδή πόσο να κρατήσει μια παύση, πόσο να αντέξει ένα γέλιο. Ρυθμό, έχει από μέσα στο ρυθμό για να μην γουβιάσει. Σου γουβιασε. Σου γουβιασε αγάπη μου. Δηλαδή ήταν ένα συνέστημα το οποίο το δημιουργήσατε στο κεφάλι σας τόσο top που νόμιζες ότι θα πας και θα σε ακουμπήσει και θα έχει 8 οργασμούς. Και δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό και ήταν λιγότερο από τις προσδοκίες σου. Το μέγεθος. Το σεξ. Δεν θυμάμαι να διάβασα κάπου ότι και που κάνατε σεξ, ε, πια έχασες το όνομά σου. Καλύτερο σεξ κάνεις με τον άντρα σου. Είναι όλο εγκεφαλικό. Είναι στο κεφάλι σου. Δημιούργησες μία σχέση από ανάγκη. Δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα ωραίος. Δε, το, το μέγεθος του πέους του... Δεν σου κάνει. Και προφανώ αργούσε να βρεθείτε γι' αυτό. Οι άντρε έχουν αυτό που λέμε αποδιτήρια, ξέρουν. Μου έχει τύχει αρκετέ, κάνα δύο φορέ, εγώ να προσπαθώ να προσπαθώ, και ο άλλο ανέδοτο και εγώ να φουντώνει στο μυαλό μου, και τελικά καταλάβαινα μετά γιατί. <coughs> αυτό δεν σημαίνει ότι όταν ο άντρα το έχει ω πρόβλημα, θα είναι και πρόβλημα στο σεξ. Όταν δεν το έχει ως πρόβλημα, πφ, γιατί να το έχει εσύ. Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχοσύνθεση του άλλου. Έτσι, γιατί ε, έχω πάει, έχω βρεθεί με άντρε που δεν είχαν πλούσια λέει και ε, 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 ήμουν τρελά ερωτευμένη με έναν τύπο ο οποίο ήταν. Ε, ε, όχι, θα έλεγα κατ' όπαλη συνθήκη. Αλλά ήταν ένα σεξ το οποίο ήταν. Ε, αντεγιά. Αντεγιά. Δεν σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει το μέγεθος. Σημαίνει το πως κουμπώνει. Όχι σημαίνει μεγάλο ή καλό. Δεν σημαίνει αυτό. Ίσα Ίσα που εκεί πρέπει να προσέξεις και πως θα το χρησιμοποιεί, Δηλαδή θέλει μια τεχνική. Ε, εδώ πέρα λοιπόν αυτός κρατήθηκε πίσω αρκετά. Δηλαδή, του κάνει και εσύ την κόγξα, το σε θέλω, αλλά όχι, αλλά μία, αλλά δεν κάνει. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ αφροδισιακό και πάρα πολύ καυλωτικό και μπορεί να σε κρατήσει. Το κρατήσατε παραπάνω από το κανονικό. Έπρεπε να βρεθείτε και να κάτσετε μία μέρα μαζί. Και να μην σταματάτε, να μην σηκωθείτε από το κρεβάτι. Αυτό εκεί πάει και κορυφώνεται. Στο λέω γιατί το έχω συμβεί στο παρελθόν και δεν σηκωθήκαμε. Αλλιώ δεν γίνεται από την πολύ καύλα. Η πρώτη σου επαφή είναι 10 λεπτά στα όρθια. Είναι απογοητευτικό αγάπη μου αυτό. Αυτό σα χάμισε. Αυτό έριξε όλο το άλλο. Φαντάσου να ήταν το σεξ του ονείρου. Προ... Μετά θα σκεφτόμαστε και θα συζητάγαμε αλλιώ. Θα συζητάγαμε αλλιώ. Εσύ τώρα αυτό μέσα. Σ... μικρό κορίτσι από τα 22 σου ε, μέχρι τα 30, με έναν άντρα εξαιρετικό. Δεν... Θέλει και το μυαλό. Θέλει κάτι. Θέλει κάτι να νιώσει ζωντανή. Ε, και θέλει πάντα το καινούριο. Αυτό είναι βέβαια γνωρίμα ανδρικό. γνώριμα αντρικό. Γνώριμα, ό,τι να είναι. Ε, οι, οι άντρε συνήθω θέλουν την καινούργια. Αλλά έλα που υπάρχουν και εμεί οι γυναίκε που τη θέλουμε επίση. Και δεν το έχουν καταλάβει ακόμη. Τώρα λίγο πάει κάτι να γίνει. Να συνειδητοποιήσουμε ότι και εμεί μπορούμε να κάνουμε παράλληλε σχέσει. Και εμεί μπορεί να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι σε ένα γάμο ή σε μια σχέση με τον άνθρωπο που λε: Είναι άνθρωπο τη ζωή μου. Και η κάβλα να σε ερνετε ετσι έτσι αριστερά-δεξιά με ένα τύπο το οποίο δεν θα του το έχει ποτέ. Γιατί το ίδιο κάνουν και αυτοί. Εντελώ αντρική συμπεριφορά, σαφέστατα. Και το γεγονό ότι εσύ δεν διαλύσει το γάμο σου, εσύ είσαι ο άντρα αυτό. Και ο άλλο είναι προβληματισμένο. Γιατί έχει απλά μια σχέση η οποία μπορεί να μην λειτουργήσει και μπορεί να. Εσύ είσαι ο άντρα αυτό. Ξέρω αν το έχει καταλάβει. Κορίτσι μου, καλό. Το ότι είσαι ξά, ξάγρυπνη και έτοιμη και έχει απαιτήσει από τον άντρα σου και άλλα πράγματα κτλ., ε, από τη στιγμή που δεν είναι το σεξ και δεν είναι συμπεριφορικό και δεν έχει βαλτώσει ο γάμο και είσαι ακόμη καλά, ε, είναι, ε, ε, είναι δική σου σεξουαλική ανάγκη. Δηλαδή, αν μου λες ότι. Μπορεί να το καταλάβαινα απόλυτα. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώ πέρα από την ανάγκη που έχουμε και εμεί οι γυναίκε, γιατί δεν είναι μόνο οι άντρε οι οποίοι θέλουν το καινούριο, δεν είναι μόνο οι άντρε να δούνε πώ μπορεί να λειτουργήσουν με κάτι άλλο, δεν είναι μόνο οι άντρε που θέλουν να του. Θέλουμε να μα πάρει κάποιο το μυαλό, έστω και για λίγο. Και σου πήρε το μυαλό αυτό. Δεν θεωρώ ότι το πόσο σου πήρε το μυαλό είναι αντίστοιχο του συγκεκριμένου άντρα. Θεωρώ ότι δεν είναι. Και από τα λεγόμενά σου καταλαβαίνω ότι προφανώ δεν είναι ο άντρα ο οποίο θα σε κάνει να διαλύσει το σύμπαν. Είναι μεγάλη κάβλα, δεν είναι μεγάλο ο έρωτα. Είναι μεγάλη. Το έχει τοποθετήσει και εσύ και αυτό στο μυαλό σου κάπω. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστό το πώ αυτό που έχει γίνει. Ναι, και βέβαια θα σου λείπει και τα λοιπά, γιατί είναι το getaway σου. Εσύ μιλάμε ότι έχει παράλληλη σχέση, έχει εραστεί κανονικά, αλλά έχει μπει και στη σχέση. Δεν είναι εραστή, γιατί θα βρισκόσασταν τάδε ώρα, τάδε μέρα εκεί και εκεί και θα κάνατε ένα σεξ τύπου ταβάνι. Όταν γίνονται αυτά, όταν ο εραστή είναι κανονικό εραστή και είναι παράλληλα παντρεμένο κάποιο με σχέση ο άλλο και τα λοιπά. Και είναι και δύο safe κάπου. Ε, αν το σεξ είναι του ονείρου, εξή αυτό εντείνει πάρα πολύ και την κάβλα και εντείνει πάρα πολύ τον έρωτα. Μετά από κανένα χρόνο τέτοιου τύπου σχέσει, θα μπορούσατε να συζητήσετε τι κάνουμε. Τώρα τι κάνετε. Δεν είναι κάτι. Το έχει μεγαλοποιήσει το κεφάλι σου με πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι ξέρω ότι νιώθει, αλλά εσύ το δημιούργησε να νιώθει έτσι. Δεν είναι κάτι που σε συνεπήρε ενώ δεν ήθελε. Το φτιάξε. Το φτιάξατε και οι δυο σα. Δεν ήταν πραγματικό. Δεν μπορεί να είσαι ερωτευμένη και με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν έχει κάνει σεξ και να κρατιέσαι ένα μισή χρόνο. Είναι εγκεφαλικό. Οκ, okay, το καταλαβαίνω και αυτό. Γίνονται και αυτά. Αλλά για φαντάσου και όλο το άλλο να λειτουργούσε super duper, τι πρόβλημα θα είχε, το σταυρό σου λίγο. Κάντο το σταυρό σου. Σου δώσε ζωή πολύ αυτό το πράγμα. Σου ανανέωσε την ερωτική σου λίμπιντο. Ε, γιατί όπως και να το κάνουμε, 8 χρόνια σχέσεις και με ένα παιδί, όσο σεξι και ωραίος και ωραίο σεξ, το ξέρεις το έργο. Το έχει δει. Το ξέρει το έργο. Ξέρει τι τα περιμένει. Εδώ δεν ήξερε. Εδώ είναι καινούριο. Λε κάτι καινούριο. Είναι λογικό στα 8 χρόνια. είμαστε 8. Εδώ εσύ είχε σχεδόν σχέση και μετά πήγε και παντρεύτηκε. Αυτό είναι τρελό κορίτσι μου καλό λίγο. Τι περίμενες ότι θα συμβεί ή μέσα σου βαθιά ξέρεις ότι αυτό θα ξεφουσκώσει. Γιατί θα ξεφουσκώσει. Σου λείπει η ιδέα. Σου λείπει η ιδέα. Είσαι εγώ ίστρια, είσαι αυτό. Ντάξει, τα δέχομαι όλα γιατί και εγώ έτσι είμαι. Έχεις αποφασίσει ότι θα ξεφουσκωσει γιατι θα ξεφουσκωσει σου λειπει ιδεα σου λειπει ιδεα εισαι εγω εισαι αυτο νταξει τα δεχομαι ολα γιατι είναι ο στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ξυνίζεις που σου στέλνει ο άλλος μήνυμα και δεν το παντάς με το μήνυμα. Γιατί έχει και αυτό κάποια δίκαια, θέλω να σε ενημερώσω εγώ Αυτό δεν έχει τέτοια δέσμευση που έχει εσύ. Εσύ είσαι ο άντρα σε αυτή τη φάση. Ε, νομίζω ότι. Ε, τι θα κάνει αυτό, αυτό ο λόγο που δεν χωρίζει, είναι γιατί αν είναι διαθέσιμο, θα είναι σε μειονεκτική θέση. Είναι άντρα κότα από αυτή την έννοια. Δεν είναι το προσωπικό του, αλλά όχι σε σχέση με σένα. Δεν είναι άντρα κότα σε εσύ με σένα. Είναι όπω οι περισσότεροι κάποια στιγμή στη ζωή, είτε άντρε είτε γυναίκε, δεν μπορούμε να χωρίσουμε, βαριόμαστε, είμαστε βουλεμένοι. Με... Αν χωρίσει, θα είναι εκτεθειμένο πολύ απέναντί σου και εκτεθειμένο συναισθηματικά. Θα έχει πρόβλημα. Πρέπει να είστε χώρια, να χωρίσει, να... να, συνέλθει και να δει τι θα κάνει στη ζωή του. Αν θα προχωρήσει ή αν επιλέγετε να είστε εραστές. Και αυτό παίζει. Εμ... Καλά κάνεις και δεν το έχεις πει πουθενά. Τι να πεις. Είναι τρελό. Είναι τρελό, είναι τρελό αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή και δεν μπορείς να τα εξηγήσει. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το υπέρτατο. Αν με ρωτήσεις. Δεν είναι. Δεν μπορεί το σεξ να είναι λιγότερο από το μυαλό. Πρέπει. Αν είναι το σεξ λιγότερο από το μυαλό Αναβίω το όλο στο μυαλό σου. Μπορεί να τον έχει αγαπήσει κάπω, μπορεί να τον νοιάζει, το καταλαβαίνω και αυτό. Δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι. Ε, εγώ, α πούμε. Πούμε και εγώ πολύ εγωιστή, αλλά διαλύω το σύμπαν για κάτι τέτοια. Ε, δεν θα παντρευόμουν, Αν ήμουν σε φάση που ήθελα να παντρευτώ και άνθρωπο που. Εγώ θα χώριζα. Εγώ θα χώριζα αν ένιωθα έτσι. Αλλά δεν πιστεύω ότι νιώθει έτσι. Πιστεύω ότι το έχει φτιάξει από ανάγκη. Και σκέψω το λιγάκι. Δεν ξέρω τι να σου πω το πω γιατί μου έγραψε και πάρα πολλά πράγματα. Ε, και όντω είσαι αρκετά εγωίστρα και θε αυτό που θε έτσι όπω το θε. Αλλά είσαι 30. Οκ. Okay. Είσαι 30. Δεν μπορώ να πω. Γιατί έτσι είναι. Και εγώ όταν ήμουν μικρή, ε, μέχρι να γεννήσω, εγώ μετά άλλαξα. Μετά που γέννησα, άλλαξα και άρχισα να βάζω νερό στο κρασί μου πάρα πολύ και να συμβάζω με διάφορα πράγματα. Ε, όχι απόλυτη. Δεν πα αυτό εκεί, για σου χωρίσω Δεν μου κα... για, Δεν με ενδιαφέρε, καλέ. Παντοδυναμία. Χαίρεστηκα. 23. 25. Όλα πουτάνα χωρί λόγο και ιδιαίτερο. Νομίζω ότι σε έχει κουράσει ο γάμος Ο γάμος, η σχέση αυτή Νομίζω ότι αυτό Ψάχνεις δικαιολογίες γιατί όλα τα άλλα ακούγονται τέλεια με τον άνθρωπο που είσαι Δηλαδή κάνει και το σταυρό σου λίγο Εγώ θα έλεγα να τον αφήσει τελείω. Να τον αφήσει τελείω και να δεις πώς νιώθεις Επίσης Πραγματικά έχει γίνει κάποιο σεξ που να πει ωραίο Όλο το μυαλό σου, αγάπη. Εγώ αυτό πιστεύω. Και συνεχίζω. Γιατί είχαμε και πολλοί, Όσο πιο πολλά έχουμε, τόσο πιο πολλά θέλουμε. Εννοείται. Yeah. Τι είναι αυτό, παιδιά, σήμερα. Ω Θεούλη μου, πόσο θα διαβάσω. Πολύ αγαπημένη μου Μαρία, σε παρακολουθώ χρόνια. Έχω δει καμιά πενταριά φορέ το σύγκλι. Ακούω στα podcast. Μπορώ να πω ότι με έχει ξυπνήσει αρκετά σε ορισμένα θέματα. Μένω κατευθείαν στο θέμα και ζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων για το Σεντόνι και δεύτερον να σε κουράσω που θα σε κουράσω. <Συρίζω> είμαι η Άννα 24, έχω τελειώσει με τη σχολή μου, δουλεύω σε ένα κατάστημα με ρούχα, ψάχνω να βρω κάτι πιο μόνιμο για να είμαι πιο ανεξάρτητη οικονομικά, αλλά δεν δίνουν ευκαιρίε στου νέου πια. Στα 17 μου κάνω μια σχέση, α τον πούμε 25 χρονών. Αρκετά όριμο για την ηλικία του. Στι 17, τι αρκετά όριμο για την ηλικία του, 17. Με δική του δουλειά. Έμενε με του γονεί του ακόμα τότε. Ωραίο άντρα, λίγο παλιών αρχών. 25χρονο! Τι έχει γίνει με του νέου που βγαίνουν και είναι σαν του παππούδε μα, ρεγαμότο. Λίγο παλιών αρχών, παλαιομοδίτη. Μπορώ να πω σε κάποια θέματα, αλλά ποιο είναι τέλειο, ακριβώ ίδιο με σένα. Σωστή. Η σχέση μα τέλεια, κάναμε πράγματα μαζί. Το σεξ καλό, πηγαίναμε για φαγητό, βόλτισε εκδρομέ, διακοπέ, δεν μου χαλούσε χατήρι. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Απλά ίσω μα έφυγε η ρουτίνα και η καθημερινότητα πλέον. Το σύνολο που είμαστε μαζί είναι κοντά στα 6-7 χρόνια. μέχρι και σήμερα αλλά με αρκετά διαλύματα γιατί ήμασταν αρκετά διαφορετικοί σε κάποια θέματα. Να προσθέσω εδώ ότι είχαμε κάνει άλλε σχέσει όσο ήμασταν χώρια, οπότε έχω και άλλε εμπειρίε από σχέσει. Αλλά πάντα καταλήγαμε μαζί με μένα να τον ζητάω πίσω σαν τρελή. σω η δύναμη τη συνήθεια, όχι όμω ότι δεν θέλαμε και ο ένα τον άλλον. Ξαναήμαστε μαζί μέχρι και σήμερα κοντά στα 2,5 χρόνια χωρί να υπάρξει χωρισμό. Τότε εν μέσω καραντίνα, εγώ 21, αποφασίζουμε να συγκατοικήσουμε τα πράγματα στο πατρικό μου δύσκολα γιατί ο μπαμπά μου παλαιών αρχών και θα κάνει ό,τι λέω εγώ γιατί είναι εδώ το σπίτι μου. Με έσπρωξαν πιο εύκολο στο να πάρω αυτή την απόφαση να κάνω αυτή την συγκατοίκηση μαζί του. Όχι όμω ότι δεν τον ήθελα ή δεν τον αγαπούσα ή δεν ήθελα να συγκατοικήσω μαζί του. Μένουμε μαζί λοιπόν εδώ και τρία χρόνια. Ο πατέρα μου ο αρνητικός από την αρχή δεν με βοηθούσε με χρήματα ούτε, ούτε, ποτέ με ρώτησε αν χρειάζομαι κάτι πραγματικά. Όχι υλικά αγαθά. Γενικά είναι απαθή απέναντί μου, δεν με υπολογίζει, δεν μπορεί να μιλήσει μαζί του, έχει πάντα δίκιο αυτό. Δεν δείχνει τα συναισθήματά του. Δύσκολο χαρακτήρα και άνθρωπο και μαζί μου, αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια. Η μητέρα μου και η μεγαλύτερη μου αδερφή το ήξεραν από την αρχή ότι επειδή περνάω δύσκολα στο σπίτι, ήταν η αφορμή στο να με αυθήσει, να φύγω. Μου μίλησαν τότε στο να το ξανασκεφτώ, αλλά ήμουν τρελαμένη. Σπίτι ενίκη, ο ΔΕΗ, κοινόξτα, θέρμανση, ίντερνετ, έπεσαν όλα πάνω του. Λοιπόν, και το ήξερα από την αρχή ότι εγώ δεν μπορώ να προσφέρω χρήματα στο σπίτι. Δεν δούλευα τότε. Παρ' όλα αυτά μου είπε με μασά, εγώ είμαι εδώ, εσύ δουλεύει για το σπίτι, εγώ για μα, για να είμαστε καλά. Όντω έτσι ήταν, πρόσφερα και εγώ στο σπίτι με ό,τι μπορούσα από το μισθό του μου. Σούπερ μάρκετ, μικρού λογαριασμού, μαγείρευα, έπλαινα, καθάριζα, σιδέρωνα, χωρί ποτέ όμω να μου είχε απαγορεύσει να πιάσω κι εγώ δουλειά όπω ήδη κάνω. Η καθημερινότητα μα κινεί πλέον με ωραίε στιγμέ αλλά και μαλώματα όπω όλοι. Φίλο μου, κομμενό μου, συντροφό μου, ψυχολόγο μου, στήριγμά μου. τον οι γονεί μα και όπω όλα δείχνουν τα πράγματα πάνε καλά. Πες τα Χριστούγεννα έρχεται μια πρώτη σιγά μου και εγώ με μεγάλο ενθουσιασμό απαντάω το μεγάλο ναι. Χαρούμενοι εμεί ή γύρω μα οι γονεί μα. Ο μπαμπά μου το συμπαθεί πολύ. Α, άλλαξε, συγγνώμη, ο μπαμπά. Και δείχνει και κάτι ψίχουλα αγάπη και σε μένα. Όμω εδώ και πέντε μήνε μαλώνουμε συχνά. Από μεριά μου έχει χαθεί το πάθο και πλέον το είμαι κουρασμένη. Έχει γίνει καραμέλα. Έχει αφήσει τον εαυτό του να βάλει κιλά, ενώ δεν ήταν έτσι κι εγώ. Καταπιάνομαι. Αστί. Κοπανία με τι προπονήσει, μήπω και τον αφιπνίσω. Παίζω μπάσκετ εδώ και χρόνια. Του το έχω πει επανειλημμένα και δεν δίνει σημασία, δεν δείχνει να κάνει κάτι γι' αυτό, και όταν του λέω φωνάζει και μαλώνουμε. Πέρα από αυτό, γίνεται συνέχεια το δικό του, άσχετα που δεν το παραδέχεται. Ακολουθούμε συνέχεια το πρόγραμμά του και εγώ και η παρέα, και όταν προτείνω εγώ κάτι, είναι σε φάση, δεν έρχομαι, πήγα με τι φίλε σου, δεν μου αρέσουν αυτά. Επιπλέον ξεκίνησα να κοιτάω αριστερά και δεξιά, και βλέπω ότι οι άντρε με κοιτάνε και νιώθω τύψη που κοιτάω κι εγώ. Ξεκίνησα να έχω δεύτερη σκέψη για το γάμο, ενώ κάποια πράγματα είναι ειδικ σω είναι η κρίση που παθαίνουν όλε πριν το γάμο, σκέφτομαι. σω και όχι. Φοβάμαι πω θα το πω στου γονεί μου και κυρίω στον πατέρα μου, γιατί δεν θα με στηρίξει και δεν θα, θα μου ρίξει ευθύνη, αλλά και στου γονεί του, γιατί του νιώθω δικού μου ανθρώπου και θα συναχωρηθούν. Βλέπω ψυχολόγο από όταν ξεκίνησαν οι κρίσει άγχου για το πώ θα το πω σε εκείνου, όσο και σε αυτόν και κρίσει πανικού για το τι θα γίνω εγώ μετά. Όσο για τι καλοκαίρινε διακοπέ, αυτό αποζητά πιο ελεύθερε διακοπέ, κάμπινγκ και τα σχετικά ενώ εγώ ξαπλώστρα και Παρ' όλα αυτά, το έχω κάνει το χατήρι πολλέ φορέ, άσχετα αν το κάνω και με το ζόρι. Το χόμπι του είναι χόμπι του και μπορεί να ξοδεύει όσο λεφτά θέλει εκεί. Αλλά εγώ για να πάρω κάτι που μου αρέσει, να πάω για ψώνια, να κάνω ρηφίλ σε ένα καλλιντικό που τελείωσε, πρέπει να ρωτήσω αν μπορούμε να το πάρουμε. Συγκρίνομαι μαζί του ενώ λέει ότι δεν θα έπρεπε. Έχω φτάσει στο σημείο να ψωνίζω κρυφά και να τα εμφανίζω ω δώρα τη αδερφή μου για να έχω ήσυχο το κεφάλι μου και όχι κρίνια. Γυναίκε είμαστε και θα κοιτάξουμε και να ψωνίσουμε. Δεν νομίζω ότι το κάνω σε υπερβολικό βαθμό, αλλά μου το έχει περάσει ότι είναι κάτι κακό να ψωνίζω συνέχεια. Είναι υπερβολικό, το ξέρω, ίσω να του έδωσα εγώ αυτό το δικαίωμα και να το πιστεύει. Μαρία, σε κούρασα, το ξέρω, ίσω και να μπερδεύτηκε κάπου στη μέση. Όντω μπερδεύτηκα κάπου στη μέση. Ε, φαντάζω πω είναι το κεφάλι μου εδώ και τόσο καιρό. Μπαίνω μέσα στο σπίτι και είμαι με τα μούτρα κάτω, μονίμω κάτι μου φταίνει, ενώ αυτό με στο χαμόγελο πάντα έρχεται και με φυλάει. Πάντα με ακούει και με ρωτάει τι έχω. Αλλά εγώ το τελευταίο διάστημα δεν είμαι ευχαριστημένη με τίποτα. Δεν είναι ότι δεν τον αγαπάω ή δεν τον νοιάζομαι. Δεν ξέρω αν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρί αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου. Και αυτό με αγαπάει. Κάνει υπομονή. Και να κάνω παθιασμένο μαζί μου όπω πρώτα. Στην αγχωριά με που του βγάζω αυτή τη συμπεριφορά και δεν του φέρω όπω το αξίζει. Μπορεί να μου τελείωσε το μεταξύ μα. Μπορεί να θέλω δουλειά με τον εαυτό μου. Να είμαι ο κυρίαρχο του εαυτού μου και όχι αιμάτη ανασφάλεια. Σίγουρα η κατάσταση με τον μπαμπά μου με πειράζει πάντα. Το έκανε και αυτή η... Πηρεάζει πάντα, το έκανε και αυτή η αβεβαιότητα στο τι θα κάνω μετά, μετά από αυτόν μόνη μου, με έχει τρελάνει. σω είναι αστεία τα προβλήματά μα και εγώ τα βλέπω βουνό γιατί όλα μου φταίνουν. Δεν ξέρω αν κάποιο μπορεί να μου δώσει μια λύση, έστω να με συμβουλέψει σωστά. Αυτό είναι διατεθειμένο να κυρώσουμε τα πάντα και να κάνουμε ό,τι θα με κάνει χαρούμενη. Να βρω τον εαυτό μου, να κάνω πράγματα για μένα, να βγάλω του ανθρώπου από τη ζωή μου, τον μπαμπά μου και κάποιου φίλου φίδια. Βέβαια, εδώ και πέντε μήνε που ξεκίνησα τα προβλήματά μου, εγώ κάθομαι και να τι να κάνω για να το αλλάξω, χωρί να κάνω ούτε βήμα. Για να το ξεκινήσω από κάπου. Είμαι μια βολεμένη, ανασφαλή τεμπέλα. Το ξέρω. Βρήκα ευτυχώ το θάρρο και τα παραδέχτηκα στον εαυτό μου, όμω και... και... του μίλησα. Αυτά λοιπόν, Μαρία μου. Εύχομαι και ελπίζω να ακουστεί η ιστορία μου στο επόμενο podcast, να με μαλώσει, να με συμβουλέψει. Μόνο εσύ ξέρει. Θέλω πολύ να ακούσω τη γνώμη σου, αγάπη και εκτίμηση. <coughs> Παιδιά, θα με τρελάνετε. Πείτε μου, θα με τρελάνετε. Έχω ένα μπερδέμα. Κορίτσι μου, Άννα μου, είσαι 24 χρονών. <coughs> είσαι με έναν άνθρωπο, περίμενα να σκεφτώ πόσο καιρό, τα 17. 7 χρόνια. Στην αρχή λες ο μπαμπάς δεν ήθελε να μετακομίσει και τα 7. Μετά ο μπαμπάς τον συμπαθεί. Έτσι. Μετά λες θέλω να χω... ο άνθρωπος αυτός δεν με καταλαβαίνει, δεν με αφήνει να ψωνίζω. Γιατί δεν σε αφήνει να ψωνίζεις. Εσύ δεν δουλεύεις. Στην αρχή ήσουν και του... έκανες την οικοκυρά. Έλα, τώρα δουλεύει. Αυτό δεν μα λέει η κοπέλα. Δουλεύει. Δεν κατάλαβα. Δουλεύω. Βγάζω 100 ευρώ. Αποφασίζω ότι τα 50 τα βάζω στο σπίτι, αν έχετε ένα κοινό ταμείο, που είναι πολύ λογικό να βάλει και εσύ το δικό σου και αυτό το δικό του, και τα υπόλοιπα τα κάνω τσιγλόφουσκε. Δεν κατάλαβα. Δεν το, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κρυφά παίρνω, ρηφίλ, την κρέμα. Τι λέτε, παιδιά. Έχει λεφτά να την πάρει. Βγάζει τόσα μπορεί να κάνει μια οικονομική οργάνωση και να πει Αυτά είναι για μένα, αυτά είναι λεφτά, θα τα κάνω κορδελάκια. Τόσα έχω, έχετε από την αρχή τη συνεννόηση ότι αυτό δουλεύει ο άνθρωπο, βέβαια σαφέστατα, αλλά εσύ δεν καθόρισε να τον καναπένα λιμάρει. Μαγείρευε, ψώνιζε, έψαχνε, έκανε, έφτιαχνε το σπίτι. Όπα. Πολύ ωραία. Έχει ένα πρόβλημα με τον πατέρα σου. Τη μάνα δεν την ακούμε πουθενά. Δεν καταλαβαίνω. Έχει φύγει από το σπίτι ή είσαι με έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι θα παντρευτείτε, και πρέπει να ξεκόψει από τον πατέρα σου και κάποιου φίλου φίδια του πατέρα. Δεν καταλαβαίνω τι, τι είναι αυτά με του γονεί μέσα έξω, παιδιά. Εντάξει, οι γονεί μα το ξέρουν, εντάξει, οι γονεί το αυτό. Πώ θα το πω στου γονεί, Καλέ, τι λέτε! λέτε? Ποιου γονεί? Θα πα να απολογηθεί στη μάνα του, στην πεθερά, γιατί δεν παίρνει το γιο. Τι λέτε, παιδιά, που τα ακούσαμε αυτά τα πράγματα. Τα βάλω μέσα. Εσύ του έχει βάλει. Εσύ του αφήνει. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάτι λέγεται όρια και λέει μέχρι εδώ τελειώνει. Αυτό είναι το σπίτι μα. Επιλέγουμε να ζούμε μαζί τρία χρόνια. Πόσα χρόνια είστε τώρα και ζείτε μαζί. Τα προβλήματά σα, τα πράγματα. Είπατε ναι, θα παντρευτείτε. Είπε ναι, με στη χαρά σου, με στα αυτό κτλ. Και, και, τώρα του πέντε μήνε έχει πάθει το λεγόμενο cold fit που λένε και οι Αμερικάνοι φίλοι. Μπορεί να μην είναι cold fit και μπορεί όντω να σου φύγε. Γιατί, γιατί είσαι 24. Τι συζητάμε, παιδιά, και βλέπει έναν άνθρωπο να κάθεται στον καναπέ και να παχαίνει. Εσύ τρέχει τι προπονήσει του, του λε: Σε παρακαλώ, ενεργοποιήσου» και αυτό έχει πέσει. Μου εξηγεί μια συμπεριφορά η οποία είναι λίγο περίεργη και λίγο. Oh, oh. Και μετά μου λε: Ό,τι και να του πω, όμω αυτό θα κάτσει να μ' ακούσει. Τι ισχύει από τα δύο, Γιατί είσαι λίγο μπερδεμένη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ισχύει. Είσαι υπερβολική, όντω είναι cold feet Θα το μετανιώσει την επόμενη στιγμή. Ε, είναι, το, το άγχος που παθαίνουν οι πριν το γάμο ή οτιδήποτε, ο άνθρωπος είναι μια χαρά και εσύ το βλέπεις τότε, αν έχει πάρει κιλά ή όχι είναι δικό του θέμα δεν μπορείς να, του λες, ε, ε, να τον πρίξεις θα του πεις μία-δύο φορές τους λόγους όχι ότι δεν θα σ' αρέσει, Τι, για την υγεία του για τον εαυτό του ε, για το πώ ήταν δεν, δεν έχω αντίρρηση στο κάποιο να, 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 να έχει παραπάνω κιλά δεν το κοίταξα ποτέ αυτό το πράγμα ε, έχω αντίρρηση στο Καναπέ, φαΐ Έχω σοβαρή αντίρρηση σε αυτό το πράγμα Καναπέ, φαΐ και να αρχίζει να πλώνεσαι στον καναπέ Εκεί αρχίζουμε μείνει κατάθλα όχι, 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 Γυμναστήριο φουλ γιατί φερεμόνες Πώς τις λένε και όλες αυτές οι ορμόνες της χαράς Βγαίνουν προς τα έξω Η γνώμη μου, αν θες να, να, να σου πω τη γνώμη μου Είναι και σαφέστατα θα κυρώσει το γάμο Αυτή είναι η γνώμη μου Το γάμο έχει τη σχέση. Και σαφέστατα ακυρώνει το γάμο όταν νιώθει έτσι, έχουν γίνει ετοιμασίε, έχουν κλειστεί πράγματα, οι γονεί θα ταραχτούν. Κάπω αναχέστηκα. Τι θα κοιτάξει πρώτα, παιδί μου, να είναι ευχαριστημένοι οι γονεί, ή εσύ. Αν πνίγε εσύ και αρχίζει να παθαίνει, μου λε κρίση πανικού και διάφορα τέτοια και πα και σε ψυχολόγο, και αν νιώθει ότι μπορεί να τα συζητήσει τελικά στο τέλο του γράμματο, μου λε ότι το συζήτησε μαζί του ή όχι. Γιατί μία μου λε, θα το συζητήσω μαζί του και στο τέλο μου είπε. Τι μου λε, μου λε ένα ωραίο, ότι τάπα. Βρήκα ευτυχώ το θάρρο και τα παραδέχτηκα στον εαυτό μου όπω. Όμω και του μίλησα. Άρα ο άνθρωπο ξέρει. Ανέλα. Είσαι αρκετά μπερδεμένη και εγώ δεν είμαι και πολύ, πάρα πολύ σίγουρη. Εγώ, εάν πάρω το γεγονό ότι αυτό έχει καταπέσει και πραγματικά δεν σου δίνει το ενδιαφέρον ή δεν θέλει να έρχεται μαζί σου έξω και προτιμά. Δηλαδή έχει πέσει λίγο ψυχολογικά γιατί μπορεί να ζει και αυτό το δικό του νταλκά στο κεφάλι του αντίστοιχα με κάποιο τρόπο. Και δεν θέλω να πιστέψω ότι. βέβαια, δηλαδή, είστε νέα παιδιά. Εμ... Έλα μου ήρθα την παντρευτώ τώρα. Α, 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 αυτό, το δέσαμε το γαϊδαρό μα το παλιακό. Ελπίζω να μην είναι αυτό. Αλλά. Αυτό μπορεί να κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα και να του πει: Δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν νιώθω έτοιμη. Έπαθα πανικό. Νομίζω ότι ε, δεν ξέρω πώ νιώθω. Έλα λίγο να τα βρούμε μεταξύ μα και να δούμε τι θα κάνουμε πιο μετά. Ε, και θα του το πείτε μαζί Σου γονεί. Έλα για φαγητό την κυριακή. Τρώμε. Πολύ ωραία. Ε, ε, μαμά μου περνά στην ζάχαρη, δεν θα παντρευτούμε. Τελειώσει η ιστορία. Και θα δείτε παρακάτω πώ θα πάτε. Θα δείτε. Γιατί μπορεί να είναι έξι χρόνια. Κορίτσι μου και είναι πολλά έχετε φάει και την καραντίνα μαζί, και ξαφνικά από τον ένα πατέρα έχει πάει στον άλλον. Δηλαδή. Ωπα. Και είσαι πάρα πολύ μπερδεμένη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω γιατί φάσκει και αντιφάσκει. Ε, νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να κοιτάξει τον εαυτό σου, να δει τι σου συμβαίνει. Ε, καλοκαίρι είναι. Πήγαινε και λίγο διακοπέ με τι φίλε σου. Να δει πώ είστε χώρια. Έχετε κάτι καθόλου χώρια από την καραντίνα και μετά είστε μαζί, μένετε μαζί, μένετε μαζί. Μένετε μαζί. Α, ακυρώσει αφ... το γάμο. δεν μπορεί να σε έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα για να πάμε στο παρακάτω στάδιο γιατί το τάξαμε ή γιατί έχουν φύγει προσκλήσει. Τι λέτε ρε παιδιά. Μιλάμε για. Μου πει ένα γάμο στην Ελλήνη, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα ξοδευτούν λεφτά, θα μπουν αυτό, θα γίνει όλο το ταραβέ, θα μαζευτούν αυτοί και θα γυρίσει σπίτι. <σχυλίξε> <σχυλίξε> γιατί. Γιατί. Μου λες έχεις αρχίσει και κοιτάς αριστερά δεξιά ε, Θα ε, ε, πας το παντευτείς Αυτό που οι άνθρωποι παντρεύονται Για να περάσουν στο επόμενο στάδιο της σχέσης Κάνω εμετό Παντρεύεσαι από έρωτα Παντρεύεσαι γιατί θες να βάλεις ένα κερασάκι στην τούρτα Αυτό είναι ο μόνος λόγος να παντευτείς Γιατί δεν μπορείς άλλο να δείξει Με άλλο τρόπο την αγάπη σου είναι μια, ένα... Αν θέλω να το πάρω ρομαντικά το γάμο αυτό είναι, ότι αγαπιέστε τόσο και θέλετε να είστε που θες το κάτι παραπάνω, να το μοιραστεί με του φίλου σου κτλ. Και, τα λοιπά, και είναι και ο τρόπο που παντρεύεσαι. Δεν να το μοιραστεί με του φίλου σου. γιατί τι κάνουν οι γονεί με στη μέση που τα αποφασίζουν ε, και όλο ο πατέρα σου τι θα, το, το μένουν του γάμου. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι τα αποφασίζουν όλοι μαζί. Τελείωνε. Μένει με τον κόμενό σου. Δεν είσαι στο σπίτι. Κάνε ένα διάλειμμα λιγάκι, μην κάνουμε πράγματα στη ζωή τα οποία δεν είμαστε σίγουροι γιατί απλά το είπαμε, ή απλά έτσι πρέπει να γίνει έτσι, η κοινωνία Όχι! Αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν, παιδί μου, αλλάζουν, αλλάζουν, αλλάζουν. Όχι Παναγία μου, τι έργα ήταν αυτά που διάβασα σήμερα, τι σενάρια. Παναγίτσα μου, παιδιά, με έχετε τρελάνει. Είμαι Μαρία Σολομού. <σχ> Αν θυμάμαι καλά. Ah, και θέλω να πάω να κοιμηθώ. Πια θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να πιω τρει κουβάδε νερό. Έχει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω: στείλτε τα γράμματά σα. Αντέχω. Μαρία Σολόμου παύλα official. Στείλτε μα εδώ πέρα ό,τι θέλετε. Βαρέστε, χτυπήστε κι άλλο. Θα αντέξω. Καλέ διακοπέ, εγώ θα λέω σε κάθε κλείσιμο από εδώ και πέρα. Να περάσετε τέλεια όπου πάτε. Πώ το μηνό έχουμε, 6 ε. Ιούλιο πια, καταλαβαίνετε. Νομίζω από τι 15 Ιουλίου ξεκινάει ο κόσμο τι διακοπέ, έτσι δεν είναι λίγο εκεί πέρα περισσότερο. Εντάξει. 6 Ιουλίου, εγώ μεθαύριο έχω πρώτη γενική με κόσμο. Αχ! Εγώ δεν είμαι καλά. Θέλω να το ξέρετε. Ξέρετε τι παθαίνω εγώ πριν τι ε, παραστάσει. Λοιπόν, θυμάμαι στι πρεμιέρε παθαίνω, μου κάνουν αέρα και τρινίζω, βέβαια. Θα πάρω τα βουνά, θα πάω να πέσω στη θάλασσα, να κακριωλουσία. Ναι, ναι, Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά θα πάνε. Λα, 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 λα. Έλα, κομματάρα! Pod το καλό να ακούγεται.